σχετικά με τις κάμερες της σχολικής τάξης. Ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αυξάνει τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα με σκοπό τις συμφίξεις, τις συγχωνεύσεις των σχολείων και των τμήματων και τη δραματική μείωση των θέσεων εργασίας. Επίσης, επιβάλλει τον σκληρό ανταγωνισμό στην εκπαίδευση με την εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης με στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Επιπλέον, σκοπεύει στην σχολιοποίηση του νηπιαγωγείου με την κατάθμιση σε διακριτά διδακτικά αντικείμενα με την εισαγωγή των αγγλικών σε πρώτη φάση και αργότερα άλλων ειδικοτήτων σε δεύτερο χρόνο, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων. Με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία και άσχετο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να στήσει εν μέσω πανδημίας ορβουελιανό περιβάλλον στα σχολεία μας με τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας. Όπως είναι γνωστό, την παιδαγωγική επιστήμη, το σχολικό μάθημα παράγεται από την τάξη ολόκληρη και όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό. Το μάθημα δεν γίνεται καθέδρας, αλλά με τη συμμετοχή όλων των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθένα ξεχωριστά εξατομικευμένα. Και μην ξεχνάμε ότι η σχολική τάξη είναι ο χώρος που αξιοποιείται το λάθος, γιατί μέσα από το λάθος οι μαθητές μας προχωράνε και προοδεύουν. Μέσα στη σχολική τάξη χωρούν πολλά συναισθήματα όπως η αγάπη, η προσοχή και το ενδιαφέρον. Διερωτώμαστε λοιπόν προς την πολιτική ηγεσία. Γνωρίζετε ότι η πιστική τάξη διαπνέεται από την παιδαγωγική σχέση, την εκπαιδευτική κοινωνική σχέση μαθητών με μαθητές, εκπαιδευτικού με μαθητές, και ότι αυτή η σχέση, μια σχέση ομάδας, δεν μπορεί να προορίζεται για κρυφό ή φανερό μάτι, και ότι η εκπαιδευτική διαδικασία και το μάθημα της τάξης δεν προσφέρεται για λογικές της κλειδαρότρυπας. Πώς θα διαφυλαχθεί η διαδικασία της διδασκαλίας όταν όλοι γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, σχολιάζονται και πιθανόν καταγράφονται, ενδεχομένως ακόμη και για δόλιους σκοπούς, από οποιονδήποτε σχετικό ή άσχετο με μαθητές και εκπαιδευτικούς? Πώς θα προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων μαθητών μας, αλλά και των εκπαιδευτικών, όταν απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση του γονέα ή κηδεμόνα για την ανάρτηση φωτογραφιών που απεικονίζουν τον μαθητή από σχολικές δράσεις σε ιστοσελίδα του σχολείου, πώς είναι διασφαλισμένη νομικά η μετάδοση του μαθήματος σε απευθεία σύνδεση, πώς θα προστατευτούν από μια πιθανή διαπόμπευση και με μαγνητοσκόπηση μάλιστα μαθητές και εκπαιδευτικοί, ειδικότερα όταν γνωρίζουμε πως σε μια σχολική αίθουσα υπάρχουν παιδιά με γνωστικές αδυναμίες, με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, με δέπη, με εκρήξεις τιμού ενός μαθητή κτλ. Φινολομέτωπη νεοφιλελεύθερη επίθεση που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο σε συνδυασμό με την αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη λογική του μεγάλου αδερφού στα σχολεία, επιβάλλεται να αντιδράσουμε δυναμικά και αποτελεσματικά, ώστε η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο και την τροπολογία της τροπής. Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιτίας Ομίσων, προκαλούμε τον Υπουργό Παιδείας, που ανέφερε στη Βουλή ότι έχει συνένεση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να δημοσιοποιήσει το σχετικό έγγραφο, διαφορετικά αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι ψεύδεται, όπως άλλωστε το έπραξε πρόσφατα με το άρθρο για την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων, αφού δεν δημοσιοποίησε ποτέ το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, στη χθεσινή συνάντηση με τη ΔΟΕ, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέψευσε πανηγυρικά τον Υπουργό. Καλούμε τη ΔΟΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργείου Παιδείας. Καλούμε όλους τους συλλόγους και τις ενώσεις γονέων και τις ομοσπονδίες γονέων και κηδεμόνων, αλλά και όλη την κοινωνία να πάρουν θέση και να σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς και σε αυτόν τον αγώνα που αφορά άμεσα τα παιδιά μας. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας, μετά τη συντριπτική απόρριψή του από τη μεγάλη πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση εν μέσω πανδημίας και απαγόρευση μετακινήσεων, να αποσύρει και να μην καταθέσει και να πάρει πίσω το νομοσχέδιο που γυρίζει την εκπαίδευση στο σχολείο και τη σχολική κοινότητα δεκαετίες πίσω. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας σε μια σειρά κινητοποιήσεων το μήνα Μάιο, προκειμένου να πετύχουμε να πάρουν πίσω αυτές τις τροπολογίες της τροπής και τα τύπου reality
που πάνε να επιβάλλουν μέσα στις σχολικές τάξεις. Όλοι μαζί θα το πετύχουμε. Από την ΕΛΜΕ Λασιθίου, την Δευτεροβάθμια, την Ένωση Υπουργών Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο κοντά λίγο. Από την Ένωση, από το ΔΣ της Ένωσης Υπουργών Μέσης Εκπαίδευσης, νομού Λασιθίου και μέλος αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών του ΠΑΜΟ, του Αγκάτης Μανώλης. Λοιπόν, συνάδελφοι, εν μέσω πανδημίας όλα αυτά, θα υπενθυμίσω μόνο ότι το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά με τον Αρμανιτόπουλο τότε άφησε τους μαθητές στα Λύκεια σε 27. Φανταστείτε ένα καθηγητή τρίτης Λυκείου που κάνει μαθηματικά στην τέτοια που ετοιμάζουν τα παιδιά και πανελλήνες να κάνει σε 27 παιδιά μάθημα. Φανταστείτε τώρα ένα δάσκαλο τότε σε δημοτικό που θέλει να μάθει τα πρώτα γράμματα στα παιδιά να κάνει σε 26 παιδιά μάθημα στην πρώτη δημοτικού. Στόχος λοιπόν είναι η αναβάθμιση παιδείας αυτής της κυβέρνησης. Βασικά, ο βασικός στόχος είναι η υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Φυσικά, αφού τα παιδιά των πλουσίων μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση ή στα κολέγια, έτσι και να πάνε όπου θέλουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία, παρά το ότι υποσχέθηκε ότι αυτά θα τα ανατρέψει, θα τα καταργήσει, προχώρησε και σε άλλα μέτρα, συγχωνεύσεις, καταργήσεις μαθημάτων, με αποτέλεσμα, ξέχασα να πω ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση του Σαμαρά, έτσι με το Αρβανιτόπουλο, εξοικονομήθηκαν 5.000 θέσεις εργασίας συναδέλφων αναπληρωτών, δηλαδή 5.000 αναπληρωτές, δεν έπιασαν δουλειά την επόμενη χρονιά. Επισύρισα επιπλέον άλλοι 3.000 με τις άλλες τροπολογίες που έκανε. Στόχος λοιπόν ήταν η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, όχι η αναβάθμιση. Όταν αυξάνει τους μαθητές στην τάξη, δηλαδή θα έχουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς, αυτό δεν είναι υπέρ της παιδείας του λαού. Άρα η υποχρηματοδότηση αυτή και η υποβάθμιση της παιδείας ένα στόχο είχε. Βασικά είχε και έχει. Ότι θεωρείται ότι για το αστικό κράτος η παιδεία και η υγεία είναι κόστος, δεν είναι κοινωνική παροχή, δεν είναι υποχρέωση της κοινωνίας να την παρέσει δωρεάν και ελεύθερα σε όλο το λαό. Και αυτό είναι και το ρεζουμέ της όλης κατάστασης. Δεν θα πω πολλά, γιατί όλα υπόθηκαν από τον συνάδελφο. Άλλος στόχος αυτού του νομοσχεδίου. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν εμορφωμένα τα παιδιά από το Λύκειο. Δεν χρειάζεται. Απλά θέλουν μια κατάρτιση, να έχουν δεξιότητες, διότι αυτό απαιτεί το σύστημα σήμερα. Αυτό εξυπηρετεί. Άρα λοιπόν σε πρώτο πλάνο θα μπαίνουν οι δεξιότητες και η κατάρτιση που θα παρέχονται στη μέση σε όλη την εκπαίδευση και όχι η μόρφωση και αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλουμε εμείς, μια ολόκληρη μόρφωση για τα παιδιά του λαού. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έτσι. Για τους αδέλφους αναπληρωτές, αυτοί που για τόσα χρόνια στηρίξαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσιο σύστημα παιδείας, δωρεάν την παιδεία σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που μια βαλίτσα στο χέρι γυρίζανε από νησί σε νησί, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, έτσι, ήρθε ο Γαβρόμου μέσα σε περίοδο παρόν του Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, που ήταν κλειστά τα σχολεία, να περάσει πάλι άλλο νομοσχέδιο που στην ουσία να τους καταργεί την προϋπηρεσία. Και δεν φτάνει αυτό, η σημερινή κυβέρνηση τους τιμωρεί. Λέει, όσοι είχαν προβλήματα και δεν μπορέσαν να παρουσιαστούν, γιατί έτσι και αφού δεν μετράει η προϋπηρεσία ή μετράει λιγότερο με βάση τον νόμο Αυγαβρού, θα σας τιμωρήσω. 3 χρόνια έξω. Απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι το ευχαριστώ στους συναδέλφους που στηρίξανε τη δημόσια παιδεία όλα αυτά τα χρόνια. Το μεγάλο ευχαριστώ ήταν αυτό, να τιμωρούνται με 3 χρόνια αποκλεισμό. Και πολλά άλλα. Από για PayPal μια που μου δόθηκε ευκαιρία. Μέχρι τώρα μπορούσε ένας που ήθελε να πάρει μια δεύτερη ειδικότητα στο PayPal, επειδή είμαι καθηγητής στο PayPal, έτσι, και να έρθει, ας πούμε τέλειωσε το Γενικό Λύκειο και θέλει να γίνει ηλεκτρολόγος. Πώς θα το έχει τώρα, πάει στο Ηράκλειο, πού θα πάει.
με την χώρα μπορούσε να αρχίσει το ΕΠΑ και να κάνει μόνο τα μαθήματα ειδικότητα. Να πάρει το πλησίο του άνθρωπο. Τώρα λοιπόν, αυτό το καταργεί βάζοντας ένα νόμο που να λέει ότι μέχρι 17 χρόνια μπορεί να κάνει τη μετάδραση. Στόχος, όλοι όσοι θέλουν να πάρουν ένα πτυχίο να τρέχουν σε σχολές, σε ιδιωτικές σχολές κατάρτισης ή που μπορούν, αν εφόρο να μπορεί να πηγαίνει στο Ηράκλειο, στον Άγιο Χώρο, να τρέχουν από εδώ και από εκεί για να σκοπό να ενισχύσει στις ιδιωτικές σχολές. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έτσι έρχεται αυτό ο νόμος, αυτή η τροπολογία η οποία που reality ή το Big Brother, έτσι. Και δεν θέλω να πω μόνο το πόσο διαταράσσει αυτή την ιερή σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, έτσι, την αποκλειστικότητα της τάξης, θέλει να το βγάλει, να στοχοποιήσει επιπλέον τους καθηγητές. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση μέχρι τώρα, δεν φταίει το αστικό κράτος, φταίτε εσείς που υποχρηματοδοτεί και υποβαθμίζει την παιδεία, φταίτε εσείς οι εκπαιδευτικοί που δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Θα σας βάλω κάμερες, θα σας παρακολουθώ, θα σας αξιολογώ. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Και αυτά όλα τα κάνει εν μέσω πανδημίας, με κλειστά τα σχολεία τα περισσότερα, έτσι, που με τους εκπαιδευτικούς να είναι στα σπίτια τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα περάσει. Όμως, όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, όλος ο κόσμος θα είναι εδώ να αντιδράσει και να αντιπαλέψει αυτές τα αντιδραστικά νομοσχέδια. Δεν θα περάσουν. Καλημέρα. Λέγομαι Δίκη Χατζοπούλου και θα μιλήσω και σαν εκπαιδευτικός για πάνω από 25 χρόνια και σαν μητέρα δύο παιδιών μαθητών στο ΕΠΑΛ της πόλης μας. Η δυστοπία δεν είναι εικόνα από το μέλλον, είναι το παρόν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προσπαθήσει να επιλύσει θεμελιώδη προβλήματα του δημόσιου σχολείου, ψήφισε εν μέσω πανδημίας και γενικού lockdown το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ουσιαστικά μετατρέπει τη σχολική τάξη σε reality, εκμεταλλευόμενη την επιβεβλημένη απουσία των μαθητών από το σχολείο και την αδυναμία των πολιτών για οποιαδήποτε αντίδραση σε συνδυασμό με την τρομοκρατία της γενικευμένης καταστολής. Η αντιδραστική αυτή νομοθέτηση καταρχάς αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων μαθητών και των εκπαιδευτικών και ψηφίστηκε χωρίς καν αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μέσα σε μια τάξη, αυτό που συμβαίνει είναι πολύ ευρύτερο από τη μετάδοση πληροφοριών. Είναι η διαμόρφωση της ψυχής και της διάνοιας ανθρώπων σε μια ηλικία που οι καταγραφές αυτές χαράζονται ανεξίτηλα στη συνείδηση των παιδιών μας. Επομένως, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μόνο επικουρικά μπορεί να λειτουργήσει, καθώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχική επαφή ανάμεσα στο δάσκαλο και στους μαθητές και την ελεύθερη αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους. Η μάθηση χτίζεται πάνω στο λάθος και όταν το λάθος αυτό δημοσιοποιείται ή και γίνεται viral στο διαδίκτυο, αποτελεί ουσιαστικά άσκηση βίας, δηλαδή bullying στην ελεύθερη έκφραση, επιβάλλοντας καθεστώς θύμωσης και τρομοκρατίας μέσα στην τάξη. Απαιτούμε, σε πλήρη συμφωνία με την ΕΛΜΕ, την απόσυρση ολόκληρη του αντιπαιδαγωγικού νομοσχεδίου που, πρώτον, μετατρέπει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εξεταστική αρένα, επιβάλλοντας περαιτέρω ταξικούς φραγμούς με την ενίσχυση της παραπαιδείας. Δεύτερον, επαναφέρει τον μπαμπούλα της διαγωγής, αποτρέποντας κάθε έκφραση διαφωνίας, κινηματικής ή διαλεκτικής και επιβάλλοντας ένα χαρακτήρα στρατοπέδου στο σχολικό περιβάλλον με τιμωρητικό πρόσημο και διαβίου στιγματισμό του κάθε παραβάτη. Ανοίγει την πόρτα σε ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με την υποτιθέμενη ανάπτυξη δεξιοτήτων χωρίς την απαραίτητη δημόσια χρηματοδότηση υλικοτεχνικών υποδομών. Υποβαθμίζει και ουσιαστικά ετοιμάζει τα επάλκια λουκέτα. Θέτει τους εκπαιδευτικούς σε μόνιμο καθεστώς επιτήρησης με πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβατική συμπεριφορά από τους εκάστοτε κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κάθε μαθητής, γονιός, εκπαιδευτικός οφείλει να αρνηθεί την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εφαρμογή του κατάπτυστου του νομικού πλαισίου με κάθε τρόπο, μέσα και έξω από την τάξη. Ο Μαχάτμα Γκάντι
εκφραστής της μη βίαιης αντίστασης και διαμαρτυρίας, προτείνει πως η ανυπακοή των πολιτών είναι ιερό καθήκον, όταν η εξουσία γίνεται άνομη και διεφθαρμένη. Πιο πριν, η δική μας Αντιγόνη του Σοφοκλή το υπερασπίστηκε με την ίδια της τη ζωή. Τώρα είναι σειρά μας να αντισταθούμε στην αυταρχική επιβολή του κρατικού ελέγχου στη πιο ευαίσθητη περιοχή της ζωής των παιδιών μας. Προτείνω ακόμα κάτι. Ένα ψήφισμα. Εμείς που μαζευτήκαμε στην πλατεία της Ιππίας σήμερα, 13 Πέμπτου 2020, ώρα 12, δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στον αντιπαιδαγωγικό νόμο, ζητάμε την ανάκλησή του και παραδίδουμε το παρόν ψήφισμα στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να το κοινοποιήσει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και γενικότερα στην κυβέρνηση. Είμαι η Τσούκη Κατερίνα, πρόεδρος στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σιτίας. Ήρθαμε σήμερα να παρασταθούμε στους εκπαιδευτικούς της πόλης. Αντιτίθεται, όπως γνωρίζετε, στην αναμετάδοση ζωντανά του μαθήματος μέσα από τις τάξεις. Θεωρούμε και εμείς ως γονείς, από την όλη επικοινωνία που είχα και εγώ με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει και είναι κάτι το οποίο προσβάλλει ίσως και την διδασκαλία την ίδια και το ρόλο των εκπαιδευτικών, αλλά εκθέτει και τους μαθητές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την αρχή θα γίνει μία μελέτη ξανά, να το δουν από το Υπουργείο, για να μην γίνει πραγματοποιήσιμο, καθώς είμαστε σε μια κατάσταση που αποτρέπουμε τα παιδιά από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις μεγαλύτερες τάξεις δευτεροβάθμιας από τη μια πλευρά για να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα και τις δικές τους στιγμές και από την άλλη θα τα εκθέτουμε και θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι θετικό. Ήδη είδαμε ότι το Υπουργείο μπαίνει σε μια διαδικασία που μελετά ξανά, που προσπαθεί να δώσει μια νέα οπτική και μάλιστα από ό,τι επικοινώνησα και εγώ μας είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτικό και αναγράφεται το ότι δίνεται δυνατότητα απλώς. Θεωρώ ότι αυτό θα εδραιωθεί και θα συνεχίσει να είναι η ώρα της τάξης η μια ιερή στιγμή. Κυρία Τσούκη, ένα σχόλιο θα θέλαμε όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων. Υπάρχει οπωσδήποτε ένας σχετικός φόβος, μια ανησυχία. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πάντα θα γίνουν μέσα από τα μέτρα προστασίας που ενδείκνυται. Ευτυχώς, τουλάχιστον στην περιοχή μας και στην Κρήτη δεν έχουμε κρούσματα και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα επανέλθουμε, τηρώντας πάντοτε τις επιταγές που δίνονται από τους ειδικούς. Ο Χαρίσης Μανώλης είμαι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέλα Συντήρου και μέλος της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. Ξεκίνησε το 2014, η κυβέρνηση Σαμαρά αύξησε τον αριθμό των παιδιών στην τάξη, τα πήγα από στα 27. Μαζί με άλλα μέτρα όπως αύξηση ουρανίου και τα λοιπά, τι κατάφερε να κάνει, να διοριστούν την επόμενη χρονιά 5.000 λιγότεροι συνάδελφοι, δηλαδή στην ουσία να απολυθούν. Το ίδιο λοιπόν προσπαθεί και τώρα να γίνει. Δηλαδή ήταν ο στόχος να αναβαθμιστεί η παιδεία την περίοδο αυτή, όχι. Σκοπός τους ήταν να γίνει μια υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Στην πορεία, παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε ότι θα τα αλλάξει αυτά όλα που είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, εδώ τις προχώρησε και αυτό σε κάποιες ρυθμίσεις καταργήσεις μαθημάτων, συγχωνεύσεις.
με αποτέλεσμα πάλι για την επόμενη χρονιά, και επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αντί να έχουμε βελτίωση στο δίκτυο αυτό, να έχουμε πάλι 3.000 λιγότερους διορισμούς αναπληρωτών στη δημόσια παιδεία. Σκοπός, υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Το ίδιο πάει να γίνει τώρα, γιατί το λέω τώρα αυτό, το ίδιο πάει να περάσει τώρα στα δημοτικά. Αν ψηφιστεί ο νόμος και μην γίνουν 26 τα παιδιά στην πρώτη δημοτική, πότε θα ξαναβγεί αυτό το πράγμα? Είναι ολέθρια η κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Φανταστείτε τους συναδέλφους που κάνουν στο Λύκειο και έχουν 27 παιδιά στην τάξη, πώς μπορούν να κάνουν μάθημα? Το ίδιο ακριβώς τώρα θα γίνει στην πρώτη δημοτικού. Φανταστείτε ένα δάσκαλο να κάνει σε 26 παιδιά μάθημα. Έτσι, και θα είναι μια νομοθεσία που αν περάσει θα είναι πολύ δύσκολο να την ανατρέψεις. Αυτά οι προηγούμενες κατακτήσεις που γίνανε με πολύ αγώνα και πολύ θυσία των συναδέλφων όλου του εκπαιδευτικού κινήματος και των γονέων και όλων αυτών, αυτά πήγανε, καταργηθήκανε έτσι με μια υπογραφή, τώρα πάμε πάλι στην ίδια κατάσταση. Και να προχωρήσω και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας εξυπηρετεί μας, ότι θέλει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του ίδιου του αστικού κράτους, το οποίο για την παιδεία και η υγεία είναι κόστος, δεν είναι κοινωνική παροχή. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Είναι κόστος για το κράτος. Είμαστε κόστος. Δηλαδή δεν είμαστε μονάδες οι οποίοι καταναλώνουν. Δεν δικαιούμαστε. Αλλά τα παιδιά των πλουσίων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση στα κολέγια μπορούν να έχουν. Και αυτό δεν υπάρχει τέτοια. Για εμάς είναι τα παιδιά τα φτωχά παιδιά. Λοιπόν, και άλλος στόχος, πέρα από την υποχρηματοδότηση που στα πλαίσια του λεγόμενου εξορθολογισμού της δημόσιας παιδείας τα λοιπά, σε αυτό το κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγε, κατεύθυνση ο ΩΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας απασχολεί να βγαίνουν από το Λύκειο μορφωμένοι πια. Εμείς θέλουμε καταρτισμένους. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Άλλη μια κατεύθυνση, η οποία είναι ολέθρια για τη δημόσια παιδεία. Να πω και για το ΕΠΑΛ μια τρομερή ρύθμιση, η οποία τα περιφερειακά ειδικά ΕΠΑΛ τα διαλύει. Δηλαδή δεν δίνει το δικαίωμα το ένα ΕΠΑΛ σε ένα ενήλικα να μπορέσει να παρέσει, να πάρει μια ειδικότητα. Ένας που έχει τελειώσει το γενικό λύκειο, ξέρετε ότι εδώ τα σχολεία θα τον αναγκάσουν να πάει σε σχολές κατάρτισης και συγκεκριμένα ιδιωτικές. Δηλαδή ένας από τη θητεία που θέλει να πάει στο ΕΠΑΛ να τελειώσει ηλεκτρολόγος, που μπορεί να το κάνει στο ημερήσιο ΕΠΑΛ, αφού δεν υπάρχει θερινό σχολείο με τέτοια κατεύθυνση, θα αναγκαστεί να πάει στο Ηράκλειο. Σε μια ιδιωτική σχολή για να πάρει το τσούτο, αφού κατέληξε ότι έτσι πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα, το ζήτημα με τους συναδέλφους αναπληρωτές, που τους τιμωρεί, με λίγα λόγια. Το ευχαριστώ το ότι τόσα χρόνια στηρίζουν την δημόσια παιδεία, από άκρη της άκρης όλη την Ελλάδα, με μια βαλίτσα στο χέρι, και είναι, τη στηρίξαν και τη στάθηκε όρθια σε απομακρυσμένες περιοχές. Το ευχαριστώ είναι λοιπόν τώρα ότι σε περίπτωση που έχεις οικογενειακά προβλήματα και αρνηθείς να πας, θα τιμωρήσει με 3 χρόνια αποκλεισμό από τη λίστα. Αντί να πει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να διοριστούν για να ανοίξει το θέμα, έτσι, γιατί είναι 30.000 οι αδιόριστοι συνάδελφοι, προχωράς σε τέτοιες ρυθμίσεις τιμωρητικές. Και δεν φτάνει αυτό, το ποτήρι ξεχύλισε τώρα με αυτό την τροπολογία. Πάμε να μετατρέψουμε την τάξη σε Big Brother. Έτσι, πέρα από ότι την ιερή σχέση που υπάρχει μεταξύ δασκάλου και μαθητή και την αποκλειστικότητα της παιδαγωγικής, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να κάνει σε reality και show. Και δεν είναι μόνο το ότι προσπαθεί να περάσει αυτή την αντιδραστική αντίληψη στον κόσμο ότι εντάξει πρέπει εμείς να ελέγχουμε το τι γίνεται στο σχολείο, αλλά με λίγα λόγια στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους λέει «Α, για αυτά, γιατί όχι, δεν φταίει η πολιτεία για αυτά που συμβαίνουν εδώ τώρα, για την κατάσταση που υπάρχει στην παιδεία, δεν φταίει η υποχρηματοδότηση και όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί από εμάς, από τις κυβερνήσεις που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά φταίτε εσείς οι εκπαιδευτικοί που δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Πρέπει να σας παρακολουθούμε, να σας βάλουμε κάμερες». Αυτό είναι το όλο ρεζουμέ, έτσι. Αλλά και εν μέσω πανδημίας, έτσι, με κλειστά τα σχολεία, ελπίζοντας ότι χωρίς εκπαιδευτικούς ότι θα μπορέσει να τα περάσει, αυτό προσπαθεί να κάνει, αλλά οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι παρόντες και θα αντικρούσουμε όλα αυτά τα αντιδραστικά νομοσχέδια που πάει να περάσει αυτή την κυβέρνηση. Αλεξάκης Αλέξανδρος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπηρεσίας Ομίσων.
Η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρία είναι η πρώτη σε μία σειρά κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν όλο το μήνα Μάιο και θα φτάσουν μέχρι και τον Ιούνιο. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν ως διακύβευμα το να πάρει πίσω το Υπουργείο Παιδείας ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αυξήσει εν μέσω πανδημίας και εν μέσω τέτοιων μέτρων πρόληψης τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Έρχεται να ισοπεδώσει στην πραγματικότητα το σχολείο αφού αφήνει πολλούς μαθητές πίσω και συνεχίζει ένα κάρο να ακολουθεί μπροστά και αφήνει μαθητές αδύναμους και οικονομικά αδύναμους, ας πούμε, πίσω. Και επίσης το ζήτημα το οποίο αφορά την επέσχυτη τροπολογία για τις κάμερες μέσα στις σχολικές τάξεις. Με λίγα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι με διάφορα τεχνάσματα και παρακάμπτοντας ενδεχομένως και την νομοθεσία, αλλά φέρνοντας και ψευδείς ειδήσεις από την νέα αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι υπάρχει γραπτή γνωμοδότηση για αδειοδότηση εισαγωγής κάμερες μέσα στην σχολική τάξη, έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιπαλέψουμε ότι δεν θα αφήσουμε τις τάξεις μας να γίνουν reality. Δεν θα αφήσουμε να γίνουν τύπου Big Brother και τους μαθητές μας να εκτεθούν. Ειδικά σκεφτείτε μαθητές οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι θα γίνουν βορρά στην δημοσιότητα, και αν μιλάμε σε μία έννοια ότι υπάρχει ένας σχολικός εφοβισμός ή bullying, σκεφτείτε αυτούς τους μαθητές και την τύχη αυτών των μαθητών όταν έχουν εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρώτον δυναμητίζει την εκπαιδευτική διαδικασία όταν έχουμε μία κάμερα να καταγράφει και να σχολιάζονται κακόβουλα ή με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία και η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν. Συνεπώς, ζητούμε, και αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, γι' αυτό και οι γονείς σύσσωμοι είναι μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα. Όσο κι αν έχει προσπαθήσει τεχνιέντος να περάσει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν τις κάμερες ή δεν θέλουν αυτού του είδους τη διαδικασία, γιατί φοβούνται την έκθεση και την αξιολόγηση, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είμαστε εδώ πέρα γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε επί της ουσίας την εκπαιδευτική διαδικασία και τους μαθητές μας πρώτα απ' όλα. Επίσης, όταν έχουμε στο πολυνομοσχέδιο το οποίο έρχεται μαζί, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα καλάθι για να περάσουν νύχτα, αν θέλετε, έρχεται και ένα σχέδιο αξιολόγησης ακριβώς για να μπορέσει να κάμψει αυτού του είδους τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι αντιδράσεις από τη βάση, από τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς, και ξεκάθαρα έρχεται να βάλει μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των εκπαιδευτικών και των γονέων ενδεχομένως, για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αντιστάσεις σε τέτοια επέσχυντα μέτρα. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Αυτή είναι η πρώτη κινητοποίηση, η οποία με χαρά βλέπουμε ότι έχει αγκαλιαστεί από τους συναδέλφους και από την κοινωνία της Ιτίας. Υπάρχουν γονείς, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και θα τις μαζικοποιήσουμε μέχρι να πάρει το Υπουργείο πίσω αυτά τα μέτρα. Ζητούμε ξεκάθαρα από την Υπουργό Παιδείας να παραιτηθεί αύριο κιόλας. Έφερε με ψευδείς ειδήσεις ότι έχει έγγραφες οδηγίες ότι η διαδικασία εισαγωγής αναμετάδοσης του μαθήματος είναι νόμιμη. Αυτό είναι ψέμα και ζητούμε, επειδή η ακολουθία σημάτων που την ακολουθεί από το Γενάρη μέχρι σήμερα είναι μεγάλη, ζητούμε τουλάχιστον να παραιτηθεί για να, σαν μια τουλάχιστον έδειξη ευτυχίας σε αυτά τα μέτρα που έχει φέρει. Λοιπόν, είμαστε μια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών που έγινε στην πλατεία και ήρθαμε να επιδώσουμε το ψήφισμα στο γραφείο του Δημάρχου.